Dear colleagues, if I may have your attention. Αγαπητοί συνάδελφοι, την προσοχή σας παρακαλώ. Ας συνεχίσουμε. Έχουμε ένα φορτωμένο πρόγραμμα όλη μέρα. Έχουμε και συντονιστές το μεσημέρι. Όμως, έχουμε να εξετάσουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Θα ακούσουμε δηλαδή τον εκλεκτό μας προσκεκλημένο, κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Ελπίζω να προφέρω σωστά το όνομά σας. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη στην Ελλάδα. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν, σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο σας. Γνωρίζουμε πως η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και θέλουμε να συνεχίσουμε τον διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων για τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα αυτής της Επιτροπής, ιδιαίτερα θέματα ασύλου και μετανάστευσης που σχετίζονται με την κατάσταση στα ελληνικά νησιά. Μια κατάσταση που είναι δυσβάσταχτη, όπως γνωρίζουμε. Είμαστε εδώ λοιπόν για να συζητήσουμε τις εξελίξεις για τους φακέλους που αφορούν το Δουβλίνο και τη σχέση που υπάρχει με την Ελλάδα και το μπλοκάρισμα του κανονισμού του Δουβλίνου στο Συμβούλιο, καθώς και το πώς όλο αυτό επηρεάζει το σύστημα ασύλου. Όπως θα γνωρίζετε, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, η στήριξη που λαμβάνει η Ελλάδα από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση μπορώ απέχει από το να χαρακτηριστεί ικανοποιητική. Έχουν συζητηθεί οι συνθήκες υποδοχής, τα κονδύλια, οι βιώσιμες πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης στο χώρο του ασύλου και της μετανάστευσης και οι σχέσεις της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Μπορούμε να συζητήσουμε λοιπόν την ώρα που έρχεται για όλα αυτά και για ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε. Θα ξεκινήσουμε ακούγοντας τον Υπουργό, κύριο Χρυσοχοίδη. Έχετε το λόγο, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση να παραβρεθώ σήμερα στην συνεδρίαση της ΛΥΜΠΕ. Το θεωρώ εξαιρετική τιμή και θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία για έναν ειλικρινή, ανοιχτό, δημοκρατικό διάλογο. Κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές, μπαίνω κατευθείαν στο θέμα χωρίς εισαγωγή. Η χώρα μου, η Ελλάδα, η οποία αποτελεί το ανατολικό μεσογειακό σύνορο της Ευρώπης, αποτελεί σήμερα το σημείο εισόδου χιλιάδων δυστυχισμένων ανθρώπων που προέρχονται από την Ασία αναζητώντας μια καινούργια ζωή στην Ευρώπη. Η είσοδος γίνεται από τη θάλασσα και η εκκίνησή τους γίνεται από τη γειτονική χώρα, την Τουρκία. Και εδώ χρειάζεται να διευκρινίσω ότι η απόσταση μεταξύ της τουρκικής, των τουρκικών ακτών και των ελληνικών νησιών, συγκεκριμένα της Λέσβου, της Σάμου, της Κό και άλλων νησιών του Βορείου Αιγαίου, είναι πολύ μικρή, με αποτέλεσμα σε 13 περίπου λεπτά, με ένα ταχύπλο φουσκωτό, μια ταχύπλοη βάρκα, να καταφτάνουν εκατοντάδες άνθρωποι κάθε μέρα στις ακτές των ελληνικών νησιών. Όπως είναι γνωστό, η διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας εντάσσεται στην κοινή δήλωση των δύο μερών εδώ και 4 χρόνια περίπου, από τον Μάρτιο του 2016. Η Τουρκία εισπράττει από την Ευρωπαϊκή Ένωση κονδύλια για την διαχείριση των 4 περίπου εκατομμυρίων προσφύγων που φιλοξενεί στο έδαφος της
από τη Συρία, με ταυτόχρονη υποχρέωσή της να ελέγχει τα σύνορα προς την Ευρώπη και να δέχεται επιστροφές από τα ελληνικά νησιά όσων δεν υπάγονται σε διεθνή προστασία, πάντα σύμφωνα με το γράμμα της δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Αυτή είναι, με δύο λόγια, η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας το Μάρτιο του 19, του 16, με συγχωρείτε, η οποία είναι σε ισχύ σήμερα. Οι ροές μέχρι τον Ιούλιο του 2019, εδώ και λίγους μήνες δηλαδή, μπορεί να πει κανείς ότι ήταν διαχειρίσιμες. Από τον Αύγουστο οι ροές αυξήθηκαν περίπου 120%. Με αποτέλεσμα να φτάνουν κάθε μέρα με βάρκες οι άνθρωποι μέχρι τον αριθμό και χίλια άτομα κάθε μέρα. Στα νησιά κυρίως του Βορείου Αιγαίου. Και πρωτίστως, θα έλεγα, στη Λέσβο. Το πρόβλημα στα νησιά είναι εκρηκτικό. Έξω και πέρα από κάθε δυνατότητα διαχείρισης, ακόμα μπορώ να σας πω ότι ακόμα κι αν η ολόκληρη Ευρωπαϊκή Ένωση με τα δικά της logistics δεν θα μπορούσε να διαχειριστεί αυτό το τσουνάμι των ανθρώπων σε καθημερινή βάση. Γιατί σκεφτείτε, αναλογιστείτε, πόσους ανθρώπους μπορεί να εξετάσει ένας γιατρός τη μέρα, πόσους μπορεί να καταγράψει ένας υπάλληλος τη μέρα, πόσους μπορεί να δακτυλοσκοπήσει κανείς σε μια μέρα, όταν την επόμενη μέρα έρχονται άλλοι 500, μόνο στο ένα νησί. Είναι αδύνατον να υπάρξει συνθήκη φιλοξενίας σε ανθρώπινο επίπεδο με αυτούς τους ρυθμούς και αυτούς τους πληθυσμούς που καταφθάνουν κάθε μέρα στα ελληνικά νησιά. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι μια ανθρωπιστική καταστροφή. Ένας όλεθρος. Ένας κοινωνικός όλεθρος. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σας πω ότι η Ελλάδα με αξιοπρέπεια, μόνη της, χωρίς καμιά συνδρομή, προσπαθεί να διαχειριστεί αυτήν την ανθρώπινη πλημμύρα. Γίνεται λόγος, πολλές φορές, για ένα καράβι που μεταφέρει 100-200 ανθρώπους από τη Λιβύη προς στην κεντρική Μεσόγειο και γίνεται συζήτηση για να υπάρξει μια κατανομή αυτών των ατόμων. Εδώ σας αναφέρω νούμερα, μεγέθη, τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με κανένα σημείο της Μεσογείου. Να σας δώσω επίσης ένα ενδεικτικό παράδειγμα. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες μεταφέρθηκαν από τα νησιά, κυρίως από τη Σάμο, περίπου 4.000 άνθρωποι στο εσωτερικό της χώρας για να αποσυμφορήσουμε τα νησιά. Γιατί αυτό αποτελεί προτεραιότητά μας. Η αποσυμφόρηση των νησιών, η μεταφορά των ανθρώπων σε ασφαλή σημεία στην υπηρετική Ελλάδα και έτσι ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες καταγραφής τους και οι διαδικασίες για τους αιτούντες άσυλο. Έφυγαν λοιπόν από τη Σάμο περίπου 4.000 άνθρωποι. Και ταυτόχρονα σε δύο εβδομάδες κατέφθησαν 3.000 εντωμεταξύ. Η νέα ελληνική κυβέρνηση ψήφισε πριν από λίγες μέρες το νέο νόμο για την παροχή διεθνούς προστασίας και δρομολογεί δράσεις για την εφαρμογή
αυτού του νόμου με στόχο να επιταχύνουμε τις διαδικασίες ασύλου, να μην στηβάζονται οι άνθρωποι στα νησιά, σε συνθήκες άθλιες και απάνθρωπες, να εγγυηθεί τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο και να επιστρέψει πίσω στην Τουρκία με βάση τη δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, όσοι με βάση το διεθνές δίκαιο και τα κριτήρια του νόμου δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να πάρουν τη διεθνή προστασία. Ο νόμος αποτελεί πιστή μεταφορά της οδηγίας και των κανονισμών που ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με απόλυτο σεβασμό στο αξιακό πλαίσιο της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συνθήκης για τα ανθρώπινα δικαιώματα της Γενέβης και το ενωσιακό δίκαιο. Θέλω να κάνω ιδιαίτερη μία σε δύο ζητήματα. Το ζήτημα της μετανάστευσης δεν αποτελεί πρόβλημα ή πολιτικό ζήτημα ή διακύβευμα αυτών που βρίσκονται μόνο στο front line της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ζήτημα το οποίο τώρα ξεκινάει ουσιαστικά και θα μας απασχολήσει πολύ το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια. Και είναι ένα κεντρικό πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα. Και κατά ανάγκη θα αποτελεί ένα ζήτημα πολιτικής και κοινωνικής διαπραγμάτευσης σε καθημερινή βάση. Και κατά ανάγκη θα υπάρξουν και συγκλήσεις και αποκλήσεις και διαφοροποιήσεις ανάλογα με τις προσεγγίσεις του καθενός. Ωστόσο, το φαινόμενο που παρατηρείται, ορισμένοι να θεωρούν, ενώ από μας, από τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να θεωρούν ότι κλείνοντας τα σύνορά τους είναι ασφαλείς και ότι δεν θα επιτρέψουν αυτές τις ροές των ανθρώπων να εισέρχονται στην επικράτειά τους, αυτό είναι τοπικό. Είναι υψίστη ουτοπία και ψευδέστηση. Και εδώ υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα και ένα άλλο ερώτημα. Δεν θα επικαλεστώ την αλληλεγγύη ως έννοια που πρέπει να διακρίνει τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά επικαλούμε τους κανόνες, το δίκαιο, ότι όλη αυτή η Ένωση, όλος αυτός ο οργανισμός είναι κάτω από ορισμένους κανόνες, έχει χτιστεί, οι οποίοι υποθέτω ότι πρέπει να εφαρμόζονται. Εδώ λοιπόν έχει ανατεθεί στον εθελοντισμό η εφαρμογή των κανόνων. Και αυτό νομίζω δεν προάγει την Ένωση συνολικά. Είναι ουτοπικό, επαναλαμβάνω, να πιστεύουν ορισμένοι ότι κλείνοντας τα σύνορά τους, γυρνώντας ουσιαστικά την πλάτη στο πρόβλημα ή λαϊκίζοντας, θα επιχειρήσουν να ξεφύγουν από αυτό. Δεν πρόκειται να συμβεί. Το δεύτερο, για να τελειώσω ζήτημα, έχει να κάνει με ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα, με το οποίο έχω ασχοληθεί προσωπικά ως υπουργός, παίρνοντας μια σειρά από πρωτοβουλίες, και θέλω να σας τις ανακοινώσω, να σας κάνω γνωστές, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να το γνωρίζετε, γιατί είναι πάρα πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Πρόκειται για το θέμα των ασυνόδευτων παιδιών. Στην Ελλάδα υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάνω από 4.000 ασυνόδευτοι ανήλικοι, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι σε δομές οι οποίες δεν είναι αυτές που πρέπει να είναι στην Ευρώπη. Δεν είναι δομές οι οποίες τιμούν την Ευρώπη. Ζήτησα λοιπόν με επιστολή μου στους ομολόγους μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τους υπόλοιπους 27 εννοώ, να πάρει κάθε χώρα εθελοντικά ένα αριθμό παιδιών. Δυστυχώς δεν έχουμε καμιά
ανταπόκριση πλην ελαχίστων, σχεδόν ενός. Και δεν είναι ζήτημα πια ούτε αλληλεγγύης πια αυτό, ούτε κανόνων. Είναι ζήτημα πολιτισμού. Είναι ζήτημα του ευρωπαϊκού πολιτισμού πώς αντιλαμβάνεται την περίθαλψη, την προστατευτική φύλαξη και το μέλλον αυτού του αριθμού των παιδιών. Επικαλούμε λοιπόν την ευαισθησία σας, επικαλούμε την δυνατότητά σας να κινητοποιήσουμε όλες τις κυβερνήσεις, να κινητοποιήσουμε όλη την κοινωνία των πολιτών, έτσι ώστε ένας μικρός αριθμός σε κάθε χώρα να φιλοξενηθεί και να λυθεί αυτό το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει σε σχέση με τα ανήλικα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Thank you. Now, the usual round... Σας ευχαριστούμε. Thank you for your testimony. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη μαρτυρία. Ήταν καθηλωτική πραγματικά. Ακούσαμε λοιπόν από τον Έλληνα Υπουργό για αυτό το θέμα, τα προβλήματα στην μετανάστευση και στο άσελ. Ήταν μια πραγματικά καθηλωτική μαρτυρία, έγινε έκκληση για αλληλεγγύη. Εδώ και 10 χρόνια, σύμφωνα με το άρθρο 80, οφείλουμε να αναλάβουμε δράση. Η νομοθεσία είναι δεσμευτική για όλους, για τα κράτη-μέλη και τα θεσμικά όργανα. Θα περάσουμε στον γύρο των ερωτήσεων. Θα ακούσουμε πρώτα τους συντονιστές για 2 λεπτά και έπειτα θα έχουμε λίγο χρόνο, 1 λεπτό καθένας, για τα μέλη της Επιτροπής. Σας παρακαλώ να είστε σύντομοι, γιατί έχουμε φορτωμένη μερίσια διάταξη και δεν πρέπει να καθυστερούμε. Ξεκινάμε λοιπόν με τον συντονιστή του ΕΛΚ, ο κύριος Λένερς. Έχετε το λόγο για 2 λεπτά. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, για την ειλικρινή αξιολόγηση της κατάστασης στην Ελλάδα. Εκπροσωπείτε την νέα κυβέρνηση της Ελλάδας. Γι' αυτό θα ήταν άδικο να περιμένουμε θαύματα. Αλλά αυτό συμβαίνει τελευταία. Θαύματα περιμένουμε. Οι τελευταίοι μήνες της κυβέρνησης έχουν δείξει βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, στρατηγική, εθνική, για την υποδοχή των μεταναστών με βάση το νομικό πλαίσιο για την πιο αποτελεσματική επεξεργασία των αιτήσεων και των επιστροφών. Το επόμενο έτος αναμένεται να μεταφερθούν 20.000 πρόσφυγες και μετανάστες από τα νησιά στην ενδοχώρα. Έχουμε παρατηρήσει αύξηση των εισόδων ανθρώπων, οι οποίοι πολλές φορές δεν πληρούν τα κριτήρια εισόδου. Από την στιγμή της θέσης ισχύ της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας παρουσιάζονται διάφορες δυσκολίες. Υπάρχουν και δυσκολίες για τα ελληνικά νησιά. Τώρα, σε ό,τι αφορά την δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, ακούμε αρκετές κριτικές και ζητούνται βιώσιμες λύσεις. Φαίνεται πως τα πράγματα δεν πηγαίνουν κατευχήν. Γι' αυτό λοιπόν εσείς, γιατί θεωρείτε πως υπάρχουν προβλήματα και τι μπορεί να γίνει για να βελτιωθεί αποτελεσματικότητα? Έπειτα, αυτές οι 20.000 ανθρώπων που θα μεταφερθούν από τα νησιά είναι πολύ σημαντικό. Έρχεται χειμώνας. Ποια βήματα γίνονται από την ελληνική πλευρά για να βελτιωθούν οι συνθήκες υποδοχής στα νησιά και τον χειμώνα? Τέλος, αναφερθήκατε στην αλληλεγγύη. Είπατε σαφέστατα ότι η μετανάστευση αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η αλληλεγγύη είναι αρχή που πρέπει να ακολουθείται και ότι η κατάσταση σε ό,τι αφορά αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολη. Φαίνεται πως η έννοια της αλληλεγγύης έχει εξαφανιστεί αυτή τη στιγμή από το προσκήνιο. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει αλληλεγγύη, να αναλυφθούν ευθύνες από όλα τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μωράης έχει το λόγο εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Η κυρία Ζήπελ λείπει. Ευχαριστώ. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω για αυτήν την ειλικρινή εκτίμηση της κατάστασης.
όλοι οι υπουργοί που έχουν έρθει από την ελληνική κυβέρνηση και εσείς και η προκατοχή σας είχαν έναν ανοιχτό διάλογο με την Επιτροπή αυτή και εκτιμούμε απόλυτα αυτό που κάνετε. Είναι πολύ δύσκολο το έργο σας και είμαστε και εμείς σε δύσκολη θέση όταν κάνουμε ερωτήσεις, σε υπουργούς για το πώς αντιμετωπίζετε η κατάσταση στη Μόρια, για το τι γίνεται με τις μεταφορές. Η ερώτησή μου θα είναι παρόμοια με εκείνη του συναδέλφου από το ΕΛΚ. Θα ήθελα λοιπόν να σταθώ στο τι πρόκειται να γίνει. Αναφερθήκατε στην αλληλεγγύη, όμως αυτό είναι ένα θέμα που παραμένει, επιμένει, υπάρχουν προβλήματα. Έχουν ζητηθεί από άλλες χώρες να υποδεχτούν ασυνόδευτους ανήλικους. Αυτό δεν είναι καινούριο. Ορισμένοι από εμάς που έχουν επισκεφτεί τη Μόρια ξέρουν πώς είναι η κατάσταση εκεί και βλέπουμε πως τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Μόρια είναι το μέρος που υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωση προσφύγων. Είναι ένα πρόβλημα που αφορά όλους μας. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω αν συμφωνείτε κι εσείς ότι τα πράγματα είναι ιδιαίτερα άσχημα, ότι οι συνθήκες διαβίωσης στη Μόρια αυτή τη στιγμή είναι τόσο άσχημες που μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε ακραίες. Στο Συμβούλιο, όταν γίνονται συζητήσεις για το πώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό, γιατί είναι άνευ προηγουμένου, είναι ανίκουστο το πρόβλημα, υπάρχουν ιατρική ανάγκη, ιατρικά προβλήματα, υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν εκπαίδευση. Είναι λοιπόν άνευ προηγουμένου η κατάσταση στη Μόρια και όσοι από εμάς την παρακολουθούμε ανησυχούμε πάρα πολύ. Ανησυχούμε ότι τα πράγματα θα χειροτερέψουν ακόμα περισσότερο. Υπάρχει λοιπόν αυτό το γεγονός ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη. Εσείς, τι μας συστήνετε, πώς εμείς πρέπει να πάμε στο Συμβούλιο για να τους ζητήσουμε να ασχοληθούν με αυτό το πρόβλημα. Και τέλος, σε ό,τι αφορά την ελληνική νομοθεσία, δεν θέλω να ασκήσω κριτική, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω πώς η νέα νομοθεσία για το άσυλο θα βοηθήσει την κατάσταση. Μετά από τα όσα είδα, βλέπω ότι θα δυσχεράνει λίγο την κατάσταση. Πώς νομίζετε λοιπόν εσείς ότι θα βοηθήσει? Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ίντφελντ. Για το Ρινιού. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, που ήρθατε εδώ. Νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουν ότι η Ελλάδα έχει αφαιθεί ουσιαστικά μόνη της τα τελευταία χρόνια για να αντιμετωπίσει τις εισρωές μεταναστών και όλοι ξέρουμε ότι αντιμετωπίζει και άλλα προβλήματα η Ελλάδα και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο άχθος για τους ντόπιους πληθυσμούς που μέχρι τώρα δεν έχουν παραπονεθεί σε αντίθεση με πληθυσμούς σε άλλες χώρες που έχουν παραπονεθεί για καταστάσεις πολύ λιγότερο δραματικές και είναι πραγματικά σοκαριστικό που κάνετε έκκληση σε άλλα κράτη-μέλη για βοήθεια και τελικά μόνο ένας σας απάντησε. Πέρα από τις πολιτικές οικογένειες, στις οποίες ανήκουν οι κυβερνήσεις, θα πρέπει να ντρέπονται βαθιά για τον εαυτό τους. Και λυπάμαι που έχουμε αυτή τη συζήτηση τόσα χρόνια τώρα. Είναι πραγματικά ντροπιαστικό. Βέβαια. Σας υποστηρίζουμε και σας και τον ελληνικό λαό, αλλά αυτό δεν απαλλά στην Ελλάδα από τις ηθικές και άλλες υποχρεώσεις της. Δεν έχω εξετάσει ακόμη λεπτομερώς την νομοθεσία, αλλά δεν είναι σαφές σε μένα πώς ακριβώς η νέα νομοθεσία θα βελτιώσει την κατάσταση. Γιατί ουσιαστικά οι εφέσεις θα γίνουν πολύ πιο δύσκολες. Αν έχω καταλάβει καλά, δεν θα υπάρχει πλέον παρουσία στο πάνελ της ΥΠΑ της αρμοστίας. Πώς αυτό λοιπόν θα βελτιώσει τη διαδικασία? Και ανησυχώ που ακούω ότι υπό την νέα νομοθεσία θα έχουμε προσωπικό της αστυνομίας και του στρατού που θα επεξεργάζονται τις αιτήσεις. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι σωστό.
ή αν θεωρείτε ότι είναι ορθό, θα ήθελα να κατανοήσω πώς θα διασφαλίσετε ότι θα έχουν την κατάλληλη κατάρταση και θα κάνουν αυτό που πρέπει. Δεν είναι αρμόδιοι υπάλληλοι μετανάστευσης, έχουν ένα διαφορετικό ρόλο και έχουν και ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να με ενημερώσετε λίγο για αυτή την νομοθεσία. Και επίσης θέλω να απαντήσω στο σχόλιο του συναδέλφου από το ΕΛΚ, που είπε ότι δεν υπάρχουν ρεαλιστικές εναλλακτικές λύσεις στη δήλωση Τουρκίας. Ναι, υπάρχει. Όπως προβλέπετε από τη συνθήκη τα τελευταία 20 χρόνια, είναι να έχουμε μία ευρωπαϊκή ρεαλιστική πολιτική μετανάστευσης και ασύλου. Για τους πρασίνους, συνάδελφος κυρία Στρίκ. Ναι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό. Μας παρουσίασε τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει και υποστηρίζουμε πλέον την έκκλησή του στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δείξουν αλληλεγγύη και να αναλάβουν μέρος της ευθύνης. Γιατί πιστεύουμε ότι είναι εντελώς άδικο η Ελλάδα να αφήνεται μόνη της. Μπορείτε να βασιστείτε σε εμάς. Εμείς θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια που μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει επιμερισμός της ευθύνης και δεν θα την αναλαμβάνει μόνο η Ελλάδα. Παρόλα αυτά όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι πιστεύουμε ότι μπορεί να βρεθεί μία λύση στο να περιορίζεται τα δικαιώματα των αιτούντων ασύλου. Υπό την έννοια αυτή, ανησυχούμε πάρα πολύ για την νέα νομοθεσία που υιοθετήθηκε και αναφερθήκατε κι εσείς. Θα αναφέρω κάποιους περιορισμούς μόνο που μας ανησυχούν ιδιαίτερα, ότι περιορίζεται ο χρόνος για την κατάθεση της αίτησης, αυξάνεται η χρήση της διαδικασίας παραδεκτότητας και ότι ο στρατός και η αστυνομία θα υλοποιούν τις συνεντεύξεις, περιορισμοί στην πρόσβαση της αγοράς εργασίας στην υγεία και αυτόματα θα άρεται η προσφυγή. Αν υπάρχει κράτηση και επίσης ότι δεν θα υπάρχει αναγνώριση της ευαλωτότητας για κάποιους ανθρώπους και επίσης τα θύματα που έχουν υποστεί βασανιστήρια θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό για να αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες, ενώ τώρα απαιτείται να εξεταστούν από δημόσια νοσοκομεία και καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Μπορείτε λοιπόν να μας αποξαφηνίσετε λίγο την κατάσταση αυτή και πώς όλες αυτές οι αλλαγές σχετίζονται με την οδηγία συνδικών υποδοχής και με την οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου. Μία άλλη ερώτηση είναι ο κατάλογος για τις ασφαλείς τρίτες χώρες. Η Τουρκία εξακολουθεί να είναι στον κατάλογο. Υπάρχουν και άλλες χώρες στον κατάλογο. Και μπορεί ο Υπουργός να μας διαβεβαιώσει ότι θα εξακολουθούμε να έχουμε μεμονωμένη αξιολόγηση των ισχυρισμών τους. Μια άλλη ερώτηση αφορά τα χερσαία σύνορα με την Τουρκία. Είναι αλήθεια ότι η Frontex δεν έχει πρόσβαση εκεί, ότι δεν επιχειρεί εκεί? Και η ερώτησή μου οφείλεται στο ότι υπάρχουν κάποιοι ισχυρισμοί για αποθήσεις από την Ελλάδα στην Τουρκία. Δεν βλέπω τον κύριο Τερντίνο. Κύριε Κόφα, παρακαλώ, 2 λεπτά. Ευχαριστώ. Αφού άκουσα τις ερωτήσεις και τα σχόλια στη συζήτηση, μπορώ να πω ότι η μόνη ρεαλιστική και ανθρώπινη λύση σε αυτό το πρόβλημα θα ήταν να εισάγουμε το μοντέλο της Αυστραλίας. Δηλαδή να έχουμε εντελώς ασφαλή σύνορα και τα εξωτερικά μας σύνορα είναι τόσο ασφαλή έτσι ώστε να μην μπορούν να τα περάσουν. Δεν θα πρέπει απλώς να προβαίνουμε σε ένα διανομή, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα μπορούν να περάσουν τα σύνορα οι άνθρωποι με την ελπίδα ότι θα μπορούν να μείνουν στην Ευρώπη για πάντα. Δεν λειτουργεί αυτό, δεν θα λειτουργήσει. Το πιο ανθρώπινο μοντέλο που θα σταματήσει τις δηλεύσεις στη Μεσόγειο και θα διασφαλίσει ότι δεν θα έχουν κέρδη διακινητές είναι απλώς να κλείσουμε τα εξωτερικά σύνορα και να βοηθήσουμε πολύ περισσότερο τους ανθρώπους στις γειτονικές περιοχές, έτσι ώστε να ζουν εκεί, έτσι ώστε να υπάρχει ειρήνη στις χώρες τους. Νομίζω ότι είχε δίκιο ο Πρωθυπουργός, ο κ. Σαλβίνη. Ο Υπουργός κ. Σαλβίνη όταν έκλεισε τα λιμάνια στην Ιταλία. Το συμπέρασμά μου είναι ότι αμφιβάλλω αν αυτό το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα λύσει ποτέ τα πραγματικά προβλήματα.
Αντιθέτως, έχουν πληρώσει αυτόν τον απατεώνα τον Ερντογάν και έχουν ξοδέψει τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Και αυτός απειλεί να στείλει εκατομμύρια μετανάστες στην Πειρό μας. Αυτό δεν είναι καλό και θα πρέπει να ντρεπόμαστε. Επόμενο μιλήτρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κ. Προκατσίνη. Θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη μου προς την ελληνική κυβέρνηση. Είμαι Ιταλός και η Ιταλία, όπως και η Ελλάδα, εδώ και πολλά χρόνια έχει αφαιθεί μόνη της από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει τη μεταναστευτική κρίση. Συμμερίζομαι την επιλογή να εγκριθεί ένας νόμος που επιταχύνει τις διαδικασίες. Κάποιο πρόβλημα τεχνικό υπάρχει με τη διερμηνία, λέει ο πρόεδρος. Περιμένετε ένα λεπτάκι να φτιάξουμε το σύστημα. Εντάξει. Ρυθμίστηκαν όλα, όχι. Θα δοκιμάσω. Μπορείτε να συνεχίσετε. Λοιπόν, να σταματήσει κάπως η χρονομέτρηση λόγω της καθυστέρησης. Δεν συμφωνώ όμως όταν θεωρείται ουτοπιστικό το κλείσιμο των συνόρων. Πιστεύουμε ότι η διακυβέρνηση μετανάστασης μέσω αυστηρού ελέγχου των συνόρων είναι η μόνη ρεαλιστική λύση ακόμα και για μεσύντομη περίοδο. Αλλά είναι λιγότερο αποτελεσματική όμως η ανακατανομή των μεταναστών στην Ευρώπη που κανένας δεν θέλει. Το αστέκι της συμφωνίας της Μάλτας μας το δείχνει αυτό, που έγινε εδώ και κάποιες μέρες. Πολύ συχνά καταλήγει στο να καταστρέφει τη ζωή των μεταναστών αυτή η λύση, πέρα από την αποσταθεροποίηση της τάξης και της ασφάλειας των ευρωπαϊκών εθνών. Αυτό που με δυσαρεστεί εμένα και το επαναλαμβάνω κάθε φορά που μπορώ, είναι ότι ποτέ δεν μιλάμε για τα αίτια της μετανάστευσης. Υπάρχει τέλεια διαφορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των αιτίων της μετανάστευσης. Και αυτό είναι απάνθρωπο δεοντολογικά και μοιοπικό σε πολιτικό επίπεδο. Ευχαριστώ. Για την ΚΟΥΕ, ο κ. Αρβανίτης. Για την ΚΟΥΕ, έχει το λόγο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, που είστε εδώ και ενημερώνετε το Σώμα σε μια επιτροπή που είναι πάρα πολύ ευαίσθητη σε τέτοια θέματα. Το μικρόφωνο σας. Παρακαλώ, το μικρόφωνο σας. Μόνο το σεβασμό θα ήθελα να σας πω ότι οι άνθρωποι δεν είναι τσουνάμι, όπως αναφέρατε στην εισήγησή σας. Οι άνθρωποι έχουν όνομα, έχουν επώνυμο, έχουν και δικαιώματα. Φαντάζομαι ότι είναι λάθος, εκ παραδρομής. Το σημειώνω. Όμως, κύριε Υπουργέ, βρίσκεται ήδη σε ισχύ ο νέος νόμος της κυβέρνησής σας. Και συμφωνώ απολύτως με τις ερωτήσεις που έκαναν οι συνάδελφοι από τους σοσιαλιστές, από το Renew και από τους Πρασίνους. Είμαι ακριβώς στην ίδια λογική. Γι' αυτό λοιπόν το μαζεύω. Διεθνείς οργανισμοί κύρους κατήγγειλαν πριν λίγες ημέρες στην Αθήνα τη φιλοσοφία του νέου νόμου. Μιλώ για τη Διεθνή Αμνηστία, τους γιατρούς χωρίς σύνορα, την Human Rights 360, ότι συγκρούεται δηλαδή με θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Θέλω να ρωτήσω για αυτό το νόμο που καταθέσατε, κύριε Χρυσοχοίδη, με ποιους ακριβώς διαβουλευτήκατε? Με την Κομισιόν, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις διεθνείς οργανώσεις? Γιατί στην Ελλάδα δεν έγινε διαβούλευση. Σε 5 μέρες περάσατε το νομοσχέδιο. Δεύτερο. Η κατάργηση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και η υποβάθμισή του, ή μάλλον η υπαγωγή του σε Γενική Γραμματεία στο Υπουργείο της Αστυνομίας, καθιστά το θέμα για εσάς, από ό,τι φαίνεται, θέμα βασικά ασφάλειας. Δεν υπάρχουν δικαιώματα. Και θέλω να σας ρωτήσω αν τελικά το πρόβλημα για την κυβέρνησή σας, προέσχεστε και από τους σοσιαλιστές και έχει ενδιαφέρον για μένα η απάντησή σας, είναι μεταναστευτικό ή προσφυγικό? Τι ακριβώς είναι? Και κλείνω, διότι χθες ο κύριος Πέτσας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δήλωσε ότι θα επιστραφούν μέχρι το τέλος του 2020 περίπου 10.000 άνθρωποι. Πού, κύριε Υπουργέ, σε ποιες χώρες έχετε κάνει διμερείς συμφωνίες με κάποιους που θα ήταν καλό το Σώμα να γνωρίζει? Κύριε Υπουργέ, στα 10 δεύτερα που έχω, ακούω στελέχη σας να λένε ότι το δόγμα σας είναι να κάνουμε στους πρόσφυγες τη ζωή τους πιο δύσκολη. Αποδεικνύεται πάντως προς το παρόν ότι δεν λειτουργεί αποτρεπτικά. 5.000 άνθρωποι ήταν σε απαράδεκτη για μας κατάσταση στη Μόρια επί ΣΥΡΙΖΑ
Και προχθές που πήγαμε με συνάδελφό μου από την ΚΟΕ ήταν ήδη 14.000 και σήμερα μπορεί να είναι 17.000. Δεν είχατε σχέδιο, κύριε Υπουργέ. Δυστυχώς. Thank you. Now, the minister will have to... Ευχαριστώ. Ο Υπουργός έχει ένα δεκάλεπτο να απαντήσει. Προτείνω πρώτα να τελειώσει ο γύρος των ερωτήσεων, των ομιλητών που ζήτησαν το λόγο. Ένα λεπτό το πολύ ο καθένας. Διότι το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι ιδιαίτερα περίπλοκο, πολύ έντονο. 4 φιλοξενούμενους ομιλητές έχουμε. Έχουμε το Διευθυντή της Υπηρεσίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, τον κύριο Φλάχερτη. Δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα. Ένα λεπτό αν έχετε ο καθένας, μετά θα έχει 10 λεπτά ο Υπουργός και μετά μπορούμε να συνεχίσουμε με κάποια καθυστέρηση, αλλά όχι μεγάλη. Η κυρία Ματσόλα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, που ήρθατε εδώ σήμερα. Προσβλέπουμε σε συνεχιζόμενη συνεργασία μαζί σας. Όπως είχαμε ειλικρινά συνεργασία και με προκατόχους σας άλλων πολιτικών ομάδων, διότι η ομάδα μου εδώ δείχνει μεγάλη κατανόηση όσον αφορά την κατάσταση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Η ερώτησή μου εστιάζεται περισσότερο στην επιτόπια κατάσταση στα νησιά. Οι αριθμοί που μαθαίνουμε είναι άκρως ανησυχητικοί. Περίπου 31.000 ανθρώπους στα hot spots. Και τα hot spots, τα κέντρα υποδοχής, έχουν σχεδιαστεί για το πολύ 8.000 ανθρώπους. Αν αυτό το συγκρίνεται με την κατάσταση που επικρατεί στον φάτη συμφωνία με την Τουρκία και τις επιστροφές, πώς σχεδιάζετε να παρουσιάσετε τα επιχειρήματά σας στους υπουργούς στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν εκπροσωπείτε μια χώρα όπου υποφέρει σαφώς δυσανάλογο βάρος αφήξεων και έχει μείνει μόνη της η χώρα σας για να το αντιμετωπίσει. Πώς θα παρουσιάσετε την όλη κατάσταση στους συναδέλφους σας? Ένα λεπτό το πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Οι ειδήσεις που παίρνουμε από την Ελλάδα είναι πάντα πιο ανησυχητικές. Λόγω της επιτυχημένης με τη συμφωνία που έχουμε με την Τουρκία, παραμένουμε παγιδευμένοι στα νησιά σε κατάσταση υπερπληθυσμού και σε απέσιες συνθήκες. Η κατάσταση θα μπορούσε να επιδεινωθεί ακόμα όσον αφορά την νομοθεσία για τη Εθνή Προστασία που εγκρίθηκε τις 31 Οκτωβρίου, που αποδυναμώνει το σύστημα της αναγνώρισης και προστασίας των ευάλωτων στοιχείων και καθιστά πιο δύσκολη την πρόσβαση στη Διεθνή Προστασία, αφήνοντας μεγάλο διοικητικό άχθος στον αιτούντα άσυλο. Κύριε Υπουργέ, η κυβέρνηση θα τροποποιήσει αυτό το νόμο ώστε να μην αποδυναμώνει το σύστημα προστασίας και υποδοχής? Τι προτίθεστε να κάνετε για να εγγυηθείτε συνθήκες αξιοπρεπής ζωής στα στρατόπεδα εν ώψη και του χειμώνα? Μπορείτε να εγγυηθείτε την πρόσβαση στη θεραπεία, στην παιδεία, στους αιτούντες άσυλο? Και στο τέλος σας ρωτώ, πώς επιλέξατε το Υπουργείο της Μετανάστευσης να το εντάξετε στο Υπουργείο σας της Προστασίας των Πολιτών? Αυτό δημιουργεί κάποια σύγχυση, πιστεύω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κ. Ασμάνη. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, που ήρθατε. 4 χρόνια συζητάμε στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά και στα εθνικά μας κοινοβούλια κουβεντιάζουμε την απέσια κατάσταση, την πολύ κακή κατάσταση που επικρατεί στα ελληνικά νησιά, στα κέντρα υποδοχής, και τον αργό ρυθμό των διοικητικών διαδικασιών. Και δεν καταλαβαίνω, πραγματικά δεν καταλαβαίνω, που το συζητάμε αυτό όταν έρχεται ο χειμώνας. Τυπικά αυτό γίνεται. Κάθε φορά που έρχεται ο χειμώνας πιάνουμε αυτή την κουβέντα. Και τι θα κάνουμε και σαν Ευρωπαϊκή Ένωση? Επίσης έχετε και αιτήματα που απευθύνεται στα άλλα κράτη-μέλη και το καταλαβαίνω αυτό, το καταλαβαίνω. Όταν δούμε τι έγινε στο παρελθόν, είσαστε νέος εκπρόσωπος της νέας κυβέρνησης βέβαια, όταν βλέπουμε τι έγινε στο παρελθόν, οικονομική βοήθεια, επιχειρησιακή βοήθεια δεν αμφισβητήθηκε. Λοιπόν, γιατί δεν βελτιώθηκε η κατάσταση για την επεξεργασία των αιτημάτων? Ποια είναι τα μέτρα που θα λάβετε? Τι δράση θα αναλάβετε για να βελτιώσετε την κατάσταση στα ελληνικά νησιά? Ευχαριστώ. Ο κ. Μπάρκχαρτ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήμουν στη Λέσβο την περασμένη εβδομάδα, είδα τη Μόρια και από το 2015 υπάρχει χωρητικότητα περίπου 3.000 ατόμων. Τώρα έχουμε πάνω από 15.000 εκεί. Τι κάνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση? Γνωρίζω ότι χρειάζεστε στήριξη
και την έχετε ζητήσει, όμως μου κάνει τρομερή εντύπωση το ότι από το 2015 δεν έχει σημειωθεί αύξηση χωρητικότητας στη Μόρια. Υπάρχουν άτομα που, χιλιάδες άτομα που μένουν σε σκηνές χωρίς θέρμανση και πρέπει να περάσουν το χειμώνα σε άθλιες συνθήκες και πάλι θα έχουμε θανάτους το χειμώνα, πάλι θα υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Τι γίνεται λοιπόν, αυτό θέλω να ρωτήσω και να πω επίσης ότι δεν ξέρω αν πρέπει να μιλάμε για τσουνάμι και φυσικές καταστροφές όταν πρόκειται για ανθρώπους. Θέλουμε να λύσουμε ένα πρόβλημα. Υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται προστασία. Γι' αυτό λοιπόν καλύτερα να μιλάμε για ανθρώπους και όχι για φυσικές καταστροφές. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Τέλη. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να αναγνωρίσω καταρχάς το έργο της ΥΠΑ της Αρμοστίας. Στην πρόσφατη επίσκεψη στην Ελλάδα η κατάσταση περιγράφηκε ως εκρηκτική. Αναφέρθηκε η έλλειψη ιατρικής φροντίδας, αναφέρθηκαν τεράστιες ουρές που σχηματίζουν οι άνθρωποι για νερό, για φαγητό, για να πάνε στην τουαλέτα. Υπάρχουν προβλήματα που χρήζουν άμεσης ανταπόκρισης και αφορούν όλους μας. Και φυσικά η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας είναι στη ρίζα αυτού. Του προβλήματος. Θα ήθελα λοιπόν, μια που είστε εδώ, να σας ρωτήσω ορισμένα πράγματα για τη νέα νομοθεσία για το άσυλο. Η Κομισιόν είπε ότι η νομοθεσία αυτή γύρει διάφορα ερωτήματα από την σκοπιά των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Υπάρχουν άνθρωποι που φτάνουν που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης ασύλου. Λέτε, όμως με τη νέα νομοθεσία έχουν αλλάξει τα κριτήρια αυτά. Τι έχετε λοιπόν να πείτε γι' αυτό, για τους αυστηρότερους ελέγχους και σε ό,τι αφορά τους ασυνόδευτους ανήλικους. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια ήταν η χώρα αυτή που σας απάντησε θετικά και σε ό,τι αφορά τις επιστροφές και τις μετακινήσεις στην ενδοχώρα. Από ό,τι ακούω η κατάσταση έχει επιβραδυνθεί. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Παπαδάκης. Κύριε Χρυσοχοίδη, η συζήτηση περί επιμερισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ολοκληρώνεται η διαδικασία ασύλου και σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλην αυτών των κρατών πρώτης γραμμής όπως η Ελλάδα κρύβει την ουσία. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις της με την ενίσχυση και γενίκευση των απελάσεων που έβηχα αποκαλούνται επιστροφές, με τη θεώρηση κρατών όπως η Τουρκία, ακόμα και περιοχών στη Συρία ως ασφαλείς τρίτες χώρες ή ασφαλείς περιοχές, καθώς και με το δραστικό περιορισμό της ίδιας έννοιας του πρόσφυγα, αυτό που βασικά θα διαμοιράζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ανάμεσα στα κράτη-μέλη της είναι τις αποφάσεις απέλασης χιλιάδων ετούντων άσυλο. Άλλωστε, και η δική σας κυβέρνηση έχει ήδη θέσει αριθμητικό στόχο 10.000 απελάσεων ως το 2020 με την παράλληλη ενίσχυση των κλειστών κέντρων. Πώς λοιπόν τοποθετήσετε το γεγονός ότι ο νέος νόμος της κυβέρνησής σας κινείται ακριβώς σε αυτούς τους αντιδραστικούς άξονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Δεν αποτελεί εξαίρεση παρανυχίδα, αλλά την ίδια την εφαρμογή της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθώντας τον εγκλωβισμό σε άθλιες συνθήκες, ο οποίος γενικεύεται σε όλη τη χώρα, την καταστολή και με στρατιωτικές δυνάμεις, τις απελάσεις με το δραστικό περιορισμό των δικαιωμάτων των προσφύγων και μεταναστών, ακόμα και με τιμωρητικές διατάξεις, που όλα αυτά αποτελούν βούτυρο στο ψωμί και του εθνικισμού και του ρατσισμού. Mrs. Βότσενμπεργκ. Κυρία Βότσενμπεργκ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σωρίσατε και από μένα. Όλη η Επιτροπή μας εδώ και πολλά χρόνια γνωρίζει ότι η Ελλάδα ως χώρα πρώτης υποδοχής έχει αναλάβει πολύ μεγάλο μέρος και βάρος στη διαχείριση του μεταναστευτικού προβλήματος, όπως γνωρίζει ότι έχει δείξει και έναν ανθρωπισμό για τον οποίο δεν υπάρχει κανένας αντίλογος. Μας ενημερώσατε ότι εκπονήσατε ένα νέο νόμο για την επιτάχυση των διαδικασιών ασύλου και προσωπικά οφείλω να βεβαιώσω την Επιτροπή ως δικηγόρος μάχημη επί τρεις δεκαετίες ότι αυτός ο νόμος πρωτίστως και κυρίως θωρακίζει και σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα των ετούντων. Θέλω να μας πείτε, κύριε Υπουργέ, αν τέτοια νομοθεσία υπάρχει και σε άλλα κράτη-μέλη και αν πιστεύετε ότι το γεγονός ότι εδώ και 4 χρόνια με βάση τη δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας έγιναν μόνο 1.800 επιστροφές, αν με την δική σας πολιτική της νέας κυβέρνησης θα υπάρξουν περισσότερες επιστροφές ούτως ώστε να τύχει καλύτερης διαχείρισης στο θέμα και επίσης αν πιστεύετε ότι είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί και η δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας ούτως ώστε να μπορούμε να επιστρέφουμε αυτούς που δεν δικαιούνται ασύλου και από την ενδοχώρα, κάτι το οποίο συζητούμε και από τον Αντιπρόεδρο κύριο Μαργαρίτη Σκινά. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you, Mr. Ανδρουλάκης. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Ανδρουλάκης.
Κύριε Υπουργέ, είναι πλέον ξεκάθαρο ποια ήταν τα όρια της δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Τα όρια ήταν ο γεωπολιτικός εκβιασμός του Ερντογάν στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και Συρία. Από την πλευρά της κυβέρνησης όμως, της ελληνικής κυβέρνησης, θετικό η αποσυμφόρηση των νησιών, άρα ο μη εγκλωβισμός πια προσφύγων, όπως η δήλωση αυτή δημιουργούσε ως καθεστώς στην Ελλάδα. Θετικό ότι πάτε να μειώσετε τη γραφειοκρατία στην απονομή ασύλου. Όμως εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Με εσωτερικό relocation, με εσωτερική μετεγκατάσταση, μπορεί η Ελλάδα μόνη της να αντιμετωπίσει ακόμη και με την επιτάχυνση του ασύλου το πρόβλημα? Εάν δεν υπάρχει ευρωπαϊκό πρόγραμμα μετεγκατάστασης, δεν μπορούμε μόνοι μας. Θα υπάρχουν τεράστιες κοινωνικές αντιδράσεις, το πρόβλημα θα είναι μη διαχειρίσιμο. Σας ζητώ λοιπόν να μας πείτε τι πρωτοβουλίες έχετε πάρει και ζητώ και από τους συναδέλφους μου προς τις κυβερνήσεις σας. Πιέστε να υπάρχει επιτέλους ευρωπαϊκό πρόγραμμα μετεγκατάστασης. Και δεύτερο ερώτημα. Στα τακτικά κονδύλια υπάρχει χαμηλή απορροφητικότητα από την προηγούμενη κυβέρνηση. Από τα 613 εκατομμύρια 14-20 έχουν απορροφηθεί 228 εκατομμύρια. Τι προτίθεστε να κάνουμε ως χώρα για να έχουμε αυξημένη απορροφητικότητα και στα τακτικά κονδύλια? Please have it in mind. The minister has already... Να έχετε υπόψη, παρακαλώ, ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο Υπουργός και τώρα το να πρέπει να ασχοληθούμε και με το χρονοδιάγραμμα είναι υπερβολή, νομίζω. Σας παρακαλώ, τηρήστε το ένα λεπτό. Η κυρία Φεράρα έχει το λόγο. Grazie, Presidente. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Η κατάσταση που περιγράψατε πραγματικά είναι φρικτή. Και σίγουρα είναι πολύ πιο σοβαρή όταν μιλάμε για τις 34.000 ανθρώπους που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα ΚΙΤ, στα νησιά. Καθημερινά έχω επικαιροποιήσεις από κάποιες μη κυβερνητικές οργανώσεις που επιχειρούν επιτόπου στη Μόρια, στη Σάμο. Όπως παραδείγματος χάρη, μία μοικιό μου γράφει ότι μετά από τη φωτιά στο χώτο του Σαμός στις 14 Οκτωβρίου πολύ λίγοι άνθρωποι μεταφέρθηκαν στην υπηρετική Ελλάδα και πολλοί ασυνόδευτοι ανήλικοι σήμερα δεν έχουν επίτροπο που να εγγυηθεί την προστασία τους, που να μπορεί να τους βοηθήσει νομικά ή να προωθήσει τα αιτήματά τους για επανένωση, για οικογενειακή επανένωση. Επίσης, αυξήθηκαν οι βιασμοί και η άσκηση βίας και υπάρχει και μόνο ένας γιατρός για όλο τον πληθυσμό του ΚΙΤ. Εγώ θέλω να ρωτήσω πώς θα προσπαθήσετε να λύσετε την κατάσταση και στο Συμβούλιο για να πεμπλοκάρετε τη συζήτηση για την μεταρρύθμιση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και τι περιμένετε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ο κ. Φουρλάς. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ζω κάτι πρωτόγνωρο, ειλικρινά. Έρχεται ο υπουργός μιας χώρας που δέχεται το μεγαλύτερο βάρος του προσφυγικού, μας λέει ότι το κλίμα είναι εκρηκτικό και μη διαχειρίσιμο και το βάζουμε στη γωνιά και το ρωτούμε τι κάνει η Ελλάδα, τι θα κάνετε γι' αυτό. Γιατί δεν ρωτάμε τους εαυτούς μας? Γιατί δεν ρωτάμε τις κυβερνήσεις τις δικές μας? Είναι μόνο θέμα της Ελλάδας? Αυτό καταλάβαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you. Now, Mr. Ευχαριστώ, κύριος Κώστερ. Δεν νομίζω ότι είναι ελληνικό το πρόβλημα, νομίζω ότι είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα και η Ευρώπη πραγματικά τους απογοητεύει όλους, καθώς αποτυχαίνει να δείξει αλληλεγγύη απέναντι στην Ελλάδα και το να βρει μία λύση που να λειτουργεί. Είναι πραγματικά σοκαριστική η κατάσταση και εκπρόσωπος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μας έδωσε λεπτομερείς περιγραφές. Τώρα πρέπει να αναλάβουμε καταπηγόντως δράση. Ακούσαμε τι συμβαίνει με τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Τι άλλο κάνετε πέρα από το να στέλνετε όμως επιστολές στους ομολόγους σας? Είμαι απογοητευμένος φυσικά από την έλλειψη αντίδρασης από το δικό μας Υπουργείο Εσωτερικών. Θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε για τις έγκυες γυναίκες, για τους αρρώστους, για τα παιδιά. Είναι καταστροφική και σοκαριστική η κατάσταση. Ζητάτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει κάτι, να βοηθήσει. Κάτι άλλο που είναι απαράδεκτο. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν αντιδράσεις και νομίζω ότι είναι απαράδεκτη η κατάσταση ότι περιορίζονται γεωγραφικά κάποιοι άνθρωποι.
Επίσης, κι εσείς έχετε κάποια ευθύνη και πρέπει να αναλάβετε δράση εδώ. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Εγώ ήμουν στη Σάμο την περασμένη εβδομάδα για να διαπιστώσω την κατάσταση επιτόπου. Και πήγε η φούσκα των Βρυξελών επιτόπου. Βέβαια, εγώ είχα ένα επικοδομητικό πνεύμα, και όμως με συνέλαβαν και με κράτησαν μία ώρα στο αστυνομικό τμήμα, ενώ δεν ήμουν ένοχος για τίποτα. Αυτός είναι ο ανοιχτός δημοκρατικός διάλογος που θα θέλατε να έχουμε. Όμως, είδα αυτοί οι 600.000 άνθρωποι σε ποια κατάσταση ζουν. Έχουμε εκατοντάδες παιδιά και έγκυες γυναίκες, άνθρωποι που περιμένουν μέχρι το 2021 κάποιοι για ένα ραντεβού για να καταθέσουν την αίτηση ασύλου της. Δεν σέβεται τίποτα σε αυτόν τον τόπο τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η ΥΠΑ, τη αρμοστία του για τους πρόσφυγες. Και σήμερα το πρωί είπαμε ότι υπάρχει αποτυχία, δεν λειτουργεί η συμφωνία με την Τουρκία, υπάρχει αποτυχία της πολιτικής των hot spot, η ελληνική εμπειρία μας το δείχνει καλά και υπάρχει και αποτυχία του Δουβλίνου. Εσείς υφίστατε μια κατάσταση που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε. Ο δήμαρχος της Σάμου είναι σε απελπισία, καταραίει η οικονομία του νησιού και υπεύθυνη είναι η Ευρώπη. Έτσι λοιπόν, εσείς θα απευθυνθείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε και ποιες λύσεις έχετε σκεφτεί για να βγείτε από το διέξοδο. Κυρία Φόξ, για ένα λεπτό. Καλέσατε για αλληλεγγύη και να ασκήσουμε πίεση στις κυβερνήσεις σας. Το πρόβλημα είναι ότι οι πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί λένε μην ανησυχείτε, δεν έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ευθύνη, τη μετακυλούμε στον Ερντογάν. Έτσι λοιπόν είναι κατά της ιδέας ότι μπορούμε να ασκήσουμε πίεση στα δικά μας εθνικά κράτη, γιατί δεν επιτρέπει να λάβουν τα κράτη-μέλη τέτοιες αποφάσεις. Και φυσικά όταν μιλάμε για τον Ερντογάν από όλους τους ανθρώπους, τώρα του δώσαμε την εξουσία ότι τα χρήματα εξαγοράζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και πάει και εισβάλλει και σε μια περιοχή στη Συρία και δημιουργεί μια νέα μεταναστευτική πολιτική. Και μετά μπορεί να αναρωτηθούμε γιατί οι άνθρωποι φεύγουν από την Τουρκία για να έρθουν στα ελληνικά νησιά. Η κατάσταση στους καταβλισμούς στην Τουρκία πώς είναι? Ίσως η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης το να εντάξει τους μετανάστες στην τουρκική κοινωνία είναι σωστή? Ποιος θέλει να ενταχθεί στην τουρκική κοινωνία που φυλακίζει τους ακαδημαϊκούς, δεν επιτρέπει την ελευθερία του λόγου και πρόκειται για ένα αυταρχικό καθεστώς? Νομίζω ότι κάθε μέρος της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν βοηθά την Ελλάδα και δημιουργεί ένα πρόβλημα που πρέπει όλοι να διαχειριστούμε. Και θέλω να σας εκφράσω την αλληλεγγύη μου. Κύριε Ουρμπάν, να είστε σύντομος για να μπορεί να απαντήσει και ο κύριος Υπουργός, αν και έχουμε καθυστερήσει τόσο πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτό που ζούμε στην Ευρώπη και στην Ελλάδα δεν είναι ένα θέμα κλιματικό, ούτε τέτοιο είδος καταστροφή. Αποτελεί προϊόν των πολιτικών αποφάσεων. Τώρα έχουμε 14.000 ανθρώπους στη Μόρια. Αποτελεί προϊόν πολιτικής απόφασης να μην μεταφερθούν σε καταβλισμούς όπου θα έχουν περισσότερη ασφάλεια. Το να ταφερείτε την πρόσβαση στο ΑΜΚΑ είναι πολιτική της δικής σας κυβέρνησης. Μιλώ για τους ασυνόδευτες της Ελληνίκης, δεν μπορούν να εμβολιαστούν με αυτόν τον τρόπο αν δεν έχουν κάρτα υγείας, ούτε μπορούν να πάνε στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Και αυτή είναι πολιτική απόφαση, κύριε Υπουργέ. Εδώ είναι το πρόβλημα, ότι λαμβάνετε λανθασμένες πολιτικές αποφάσεις. Αν θέλουμε να υπερασπίσουμε τα δικαιώματα των μεταναστών και των προσφύγων, ας λάβουμε πολιτικές αποφάσεις στην Ευρώπη και στην Ελλάδα σύμφωνα με τα δικαιώματα των πολιτών. Όπως είπα τώρα, έχετε αρκετά προβλήματα, αλλά πρέπει να απαντήσετε μέσα σε 10 λεπτά. Θα καθυστερήσουμε κάπως για το επόμενο σημείο. Παρακαλώ, βάλτε τα δυνατά σας. Σας ευχαριστώ πολύ όλους και όλες για τις αγωνιώδεις τοποθετήσεις που κάνατε, ρωτώντας και εκφράζοντας την αγωνία σας για την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και ιδιαίτερα στα νησιά. Σας ευχαριστώ και για την κριτική που κάνατε. Αλλά θα παρακαλέσω πολύ, η κριτική πάντα πρέπει να έχει μια βάση. Άκουσα τελευταία μια κριτική για το ΆΜΚΑ. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, στα νησιά, στη Λέσβο και στη Σάμο, εμβολιάζονται όλα τα παιδιά. Πού αφαιρέθηκε η δυνατότητα πρόσβασης υγείας?
Αυτό δεν είναι αλήθεια, λοιπόν. Όπως δεν είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχει πρόσβαση στην υγεία. Όλοι οι αιτούντες άσυλο στη χώρα, όλοι οι αιτούντες άσυλο, αυτοί που επίσης έχει τελειώσει η διαδικασία τους και αυτόν οι οποίοι έχει τελειώσει η διαδικασία τους και δεν έχουν δικαιωθεί, έχουν όλοι πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτή είναι η απάντηση. Όπως επίσης, ο νέος νόμος για το δίκαιο του ασύλου προβλέπει υποχρεωτική εκπαίδευση σε όλα τα παιδιά των ετούντων άσυλο. Αυτή είναι η αλήθεια. Το δεύτερο που θέλω να τονίσω είναι ότι θα παρακαλέσω πολύ εδώ μέσα να μην αμφισβητεί κανένας και τα δικά μου ανθρωπιστικά αισθήματα, που μπορεί να είναι πολύ περισσότερα από κάποιους εδώ μέσα. Και μάλιστα εγώ καλούμαι ως πολιτικός να είμαι και ανθρωπιστής, αλλά ταυτόχρονα να είμαι και αποτελεσματικός. Να είμαι αποτελεσματικός για να υπηρετήσω τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων από τη μια μεριά, την ασφάλεια της χώρας μου και την ασφάλεια της Ευρώπης, αλλά και την αξιοπρέπεια της Ευρώπης, αν θέλετε. Το τρίτο στοιχείο που θέλω να αναφέρω είναι ότι είναι διαφορετικό πράγμα να λες ότι είσαι ανθρωπιστής και πολύ διαφορετικό όταν υπηρετείς τον ανθρωπισμό και από εκεί κρίνεσαι και κρίνονται και τα έργα σου. Εγώ λοιπόν, ως πολιτικός προϊστάμενος αυτού του Υπουργείου, θα κριθώ τελικώς εδώ ενώπιόν σας σε κάποιους μήνες που θα με καλέσει πάλι ο Πρόεδρος από τα έργα μου. Και θέλω να άρω και μια άλλη παρεξήγηση. Ακούστηκε από τρία μέλη της Επιτροπής ότι υπήρξε κατάργηση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και ότι ήρθε στο Υπουργείο της Αστυνομίας η αρμοδιότητα της Μεταναστευτικής Πολιτικής. Αυτό τι είναι εδώ στην Ευρώπη? Υπάρχει κάποια χώρα από εσάς, υπάρχει κάποιο Υπουργείο Εσωτερικών του οποίου ηγείται ο Υπουργός της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, της Πολιτικής Προστασίας που δεν είναι ενταγμένη και η Μεταναστευτική Πολιτική? Μα για όνομα του Θεού τώρα. Τι συζητήσεις είναι αυτές που κάνουμε? Όλα τα Υπουργεία Εσωτερικών έχουν ενταγμένη τη μεταναστευτική πολιτική στις αρμοδιότητες τους. Άρα λοιπόν δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό. Μια άλλη διευκρίνηση επίσης. Ακούστηκε από κάποιο μέλος της Επιτροπής για τα σύνορα. Εγώ δεν αναφέρομαι στα εξωτερικά σύνορα. Δεν αναφέρθηκα στα εξωτερικά σύνορα, τα οποία αυτονοήτως πρέπει να ελέγχουμε, να προστατεύουμε ως ευρωπαϊκές χώρες και ως Ευρώπη συνολικά, αλλά αναφέρθηκα στα εσωτερικά ευρωπαϊκά σύνορα. Αυτοί δηλαδή που υψώνουν τείχη σε κάποια χερσαία σύνορα, πιστεύοντας ουτοπικά, κατά τη γνώμη μου, ότι θα μπορέσουν να εμποδίσουν τις ανθρώπινες ροές. Γιατί δεν σταματούνται οι ανθρώπινες ροές και οι άνθρωποι όταν θέλουν να βαδίσουν προς μια κατεύθυνση. Το ζήτημα της Τουρκίας. Τρέχω γρήγορα για να προλάβω τα ερωτήματά σας. Το ζήτημα της Τουρκίας και της δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Κοιτάξτε, η Τουρκία αντιμετωπίζει ίδια ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Έχει στην επικράτειά της περίπου 4 εκατομμύρια Σύριους πρόσφυγες. Και υποθέτω ότι έχει και άλλους οι οποίοι έρχονται από κάποιες χώρες. Με αυτήν την έννοια, η Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνει ένα πολύ μεγάλο ποσό για την διαχείριση όλων αυτών των ανθρώπων μέσα από κυβερνητικές οργανώσεις. Ωστόσο, έχει αναλάβει και μια υποχρέωση να προστατεύει τα σύνορά της. Και αυτό, επαναλαμβάνω, φαίνεται ότι γινόταν μέχρι κάποιο σημείο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, ούτε θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Αυτό που περιγράφω ενώπιον σας είναι η πραγματικότητα, την οποία πολλοί από εσάς έχετε ζήσει. Αυτό που είναι ζητούμενο είναι η συνέχιση της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Αλλά με την προϋπόθεση της διασφάλισης των προϋποθέσεων και των συνθήκων που περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία, αυτή η δήλωση. Δηλαδή η προστασία των συνόρων και η διαχείριση των μεταναστευτικών των προσφύγων από τη Συρία στο έδαφος της. Έρχομαι πολύ γρήγορα στο ζήτημα του νόμου
δύο πράγματα. Δεν υπήρξε διαβούλευση. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Είναι 6 μέρες διαβούλευση, 332 σχόλια. Εκ των οποίων πρέπει να σας πω, σχεδόν τα περισσότερα έγιναν δεκτά. Ορισμένες μάλιστα οργανώσεις και θεσμοί υπέβαλαν προτάσεις και έγιναν από μένα δεκτές όλες οι σημειώσεις που είχαν και οι προτάσεις που είχαν υποβάλει. Και μάλιστα το νομοσχέδιο ψηφίστηκε τελικώς από δύο κόμματα καθολικά και από τα υπόλοιπα κόμματα, πολλά από τα υπόλοιπα κόμματα ψήφισαν πάρα πολλά άρθρα. Γιατί, τι θέλουμε να κάνουμε με αυτόν τον νόμο? Να σας πω τι θέλουμε να κάνουμε. Είναι πολύ απλό. Για να απαντάμε στην πολιτική πρέπει να απαντάει κανείς με γεγονότα και αποδείξεις και τελικά με αποτέλεσμα. Με στοιχεία λοιπόν του 2019, αυτή τη στιγμή έχουμε 68.000 αιτήσεις εκκρεμής. Κάποιος, νομίζω κάποια κυρία ευρωβουλευτής το είπε, περιμένεις 3 χρόνια για να πάρει σειρά για συνέντευξη. Ως ετών άσυλο. Μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και μάλιστα με τους ρυθμούς που υπάρχουν σήμερα, αυτοί οι ρυθμοί οι οποίοι είναι τόσο μεγάλοι που δημιουργούν τα προβλήματα στα νησιά μας. 14.000 προσφυγές στην αρχή προσφυγών, ο χρόνος σήμερα είναι πάνω από 2 χρόνια και το ερώτημα είναι τι κάνεις με αυτούς τους ανθρώπους όλους. 1.806 επιστροφές σε 4 χρόνια. Λοιπόν, αυτά είναι τα δεδομένα του νομικού πλαισίου το οποίο ίσχυε μέχρι σήμερα. Και δεν μπορείς, θέλω να το ξανατονίσω αυτό, και επικαλούμε τα ανθρωπιστικά αισθήματα όλων, αλλά ταυτόχρονα και την πολιτική ωριμότητα όλων. Δεν μπορείς να διαχειρίζεσαι τόσο μεγάλους πληθυσμούς ανθρώπων όταν έρχονται συσσωρευμένοι. Είναι αδύνατο να το κάνεις αυτό. Άρα λοιπόν δεν τους παρέχεις προστασία. Άρα λοιπόν, ως χώρα, ως κράτος, δεν μπορείς να τους διασφαλίσεις τα δικαιώματά τους. Και άρα λοιπόν είσαι ειλιματικός στην προστασία. Συνεπώς τι πρέπει να κάνεις? Να οργανωθείς καλύτερα, να είσαι πιο ταχύς, πιο αποτελεσματικός, να μην στηβάζεις τους ανθρώπους και τελικά να είσαι καλύτερος στην προστασία των ανθρώπων. Θα τελειώσω. Έχω ακόμα ένα ζήτημα. Γιατί το βάλατε όλοι. Τι θα κάνουμε με τα νησιά? Υπάρχει ένα σχέδιο. Να μεταφέρουμε τους ανθρώπους από τα νησιά στην ενδοχώρα, στην υπηρετική Ελλάδα, σε ασφαλείς δομές, σε ξενοδοχεία, σε διαμερίσματα. Αυτό το εγχείρημα εξελίσσεται αυτή τη στιγμή. Πιστεύουμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος, έτσι ώστε όσοι απομείνουν στα νησιά να είναι κάτω από ασφαλείς συνθήκες. Πρέπει να σας πω ότι η στρατηγική είναι η προτεραιοποίηση και οι πρώτοι που φεύγουν από τα νησιά είναι οι ευάλωτοι, οι οικογένειες με παιδιά. Οι οικογένειες με παιδιά φεύγουν από τα νησιά για την υπηρετική Ελλάδα. Μέσα από προσπάθεια που γίνεται να δημιουργηθούν δομές ή να βρεθούν ξενοδοχεία και διαμερίσματα. Υπάρχει το πρόγραμμα Εστία με την Ιπάτη Αρμοστία για 40.000 διαμερίσματα από 1η-1η του 2020. Το πρόγραμμα Ήλιος με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης για 16.000 σπίτια. Δηλαδή εξελίσσεται ένα πρόγραμμα γιατί, κοιτάξτε και τελειώνω κύριε Πρόεδρε, κοιτάξτε, το μεγάλο ζητούμενο για μας, για την κυβέρνησή μας, είναι το επόμενο βήμα η ένταξη και ενσωμάτωση αυτών των ανθρώπων, να πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο, να μάθουν την ελληνική τα παιδιά, αλλά και οι άνθρωποι, οι γονείς τους, οι οικογένειες, να απασχοληθούν και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και τελικά να ενσωματωθούν στην κοινωνία μας, γιατί αυτό είναι το τελικό ζητούμενο. Θα ζήσουμε με αυτούς τους ανθρώπους τα επόμενα χρόνια και πρέπει να διασφαλίσουμε και τα δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις τους και το σεβασμό στους νόμους, στο σύνταγμα της χώρας, το οποίο εφαρμόζουν και σέβονται όλοι οι Έλληνες και τελικά όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Σας ευχαριστώ θερμά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και πιστεύω πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε, θα ξανάρθω υπεύθυνα να καταθέσω το έργο το οποίο θα ξεδιπλώσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ πολύ. We thank you, Minister Chrysochoidis. Σας ευχαριστούμε, κύριε Χρυσοχοίδη. Σας ευχαριστούμε.
διότι με πάθος αναφερθήκατε στο θέμα. Είναι σαφές ότι έχουμε ένα ανοιχτό θέμα, το οποίο δεν είναι ελληνικό για μας, είναι πραγματικά ευρωπαϊκό. Οπότε ο διάλογος επίσης είναι και αυτός ανοιχτός, θα παραμείνει ανοιχτός. Είχαμε διάφορους συνομιλητές που αντιμετώπισαν τη σκληρή κατάσταση. Υπήρξε σκληρή ανταλλαγή απόψεων, διότι το διακύβευμα είναι πράγματι δύσκολο. Ευχαριστώ πολύ για τις προσπάθειές σας. Θα συνεχίσουμε να ακούμε τι θα μας λένε οι Έλληνες Υπουργοί για την κατάσταση στα ελληνικά νησιά. Ευχαριστούμε. Και τώρα, χωρίς...